Σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο πρόκειται να τεθεί οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε τη διαφωνία του επί του νομοσχεδίου που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Ωστόσο, ένα όχι του Κογκρέσου δεν είναι δεσμευτικό για τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο. Σε συνέντευξή του στο Euronews, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχάμεντ Τζαβάτ Ζαρίφ, αποκαλύπτει το παρασκήνιο των συνομιλιών για τα πυρηνικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για δικούς τους λόγους, είναι άλλωστε δικαίωμα και προνόμιό τους, συνέταξαν ένα πλαίσιο αρχών συμφωνίας το οποίο δεν ήταν ακριβώς αυτό που υιοθετήσαμε. Το καλύτερο θα ήταν να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε γι' αυτό, να διαπραγματευτούμε και μόλις επιτευχθεί η τελική συμφωνία να τη δημοσιοποιήσουμε. Η Διεθνής Υπηρεσία Πυρηνικής Ενέργειας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι είχε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων αυτή την εβδομάδα με το Ιράν για δύο θέματα που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμά του, τα οποία σύμφωνα με την υπηρεσία το Ιράν δεν είχε αντιμετωπίσει πλήρως από τον περασμένο Αύγουστο.